Η ΑΔΑ ένα μήνα μετά, αφότου αποκαλύφθηκε το κακούργημα των υποκλοπών, εδέησε να ερευνήσει την υπόθεση. Μόνο που τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα δεδομένα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, έχουν καταστραφεί. Αυτή ήταν η επίσημη ενημέρωση του κλιμακίου της Αρχής Διασφάλισης των Επικοινωνιών, που επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Κατεχάκη. Με άλλα λόγια, οι κακοποιοί κατέστρεψαν τα ίχνη του εγκλήματος. Και λέμε κακοποιοί, διότι η υπόθεση των υποκλοπών αφορά κακούργημα. Η καταστροφή των δεδομένων της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, αλλά και εκείνης του Θανάση Κουκάκη, την περίοδο 2020-2021, υπήρξε με επίκληση της αλλαγής προμερικών μηνών του συστήματος υποκλοπών της ΕΥΠ και απόκτησης νέου μεγάλου αδελφού από ιταλική εταιρεία. Σύμφωνα λοιπόν με τους αξιωματούχους της ΕΥΠ, τα δεδομένα που υπήρχαν στο παλιό σύστημα με τις δύο προαναφερόμενες παρακολουθήσεις δεν αποθηκεύτηκαν στο νέο σύστημα για τεχνικούς λόγους. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη διατήρησής τους για 2 χρόνια, ολοστοιχαίως τα αποδεικτικά στοιχεία του κακουργήματος καταστράφηκαν λόγω τεχνικού λάθους.